γύρω και σώσον ο καθέτας ψυχάσι μου. Αμήν. Κανονικά πρέπει να κάνουμε τη συνέχεια πάνω στα Ευαγγέλια. Αλλά σήμερα το πρωί που διάβαζα, όπως διαβάζω, Αγία Γραφή, προς Ρωμαίους επιστολή, κάτι μου κάθισε τόσο όμορφα στην καρδιά μου και λέω θα το αναγνώσω και εδώ για να δείτε τι ομορφιά έχει. Είναι ένα κομμάτι από τα μεγαλεία των επιστολών, από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 8ο κεφάλαιο, προβλημένου μπορεί να έχετε το διαβάσει και σπίτι σας, και ειδικά από το στίχο 18 μέχρι 23. Θα διαβάσω σιγά σιγά όλο το κομμάτι. Θα διαβάσω και την εξήγηση μετά, και αφού σχολιάσω εγώ, μπορείτε και εσείς να πείτε κάτι πάνω σε αυτά. Λογίζομαι γαρ ότι ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλλοντα δόξα αποκαλυφθήμε. Ξανά διαβάζω σε αργό ρυθμό. Λογίζομαι γαρ ότι ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα αποκαλυφθήνε εις ημάς. Η γά αποκαραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των λιών του Θεού απεκδέχεται. Για να ερμηνεύσουμε από την ερμηνεία τα δύο κομμάτια και μετά να πάω παρακάτω. Μη σας κάνει εντύπωση ότι υποφέρουμε διωγμούς και θλίψεις. Γιατί σκεπτόμενος λογικός πείθομαι, Απόστολος Παύλος τα γράφει εκείνα, ότι δεν είναι άξια τα όσα πάσχουμε και υποφέρουμε κατά το τωρινό καιρό στη ζωή μας, συγκρινόμενα προς τη δόξα του Θεού, η οποία μέλει να αποκαλυφθεί για να δοθεί σε μας. Θα το πω απλά αυτό. Από τη μια μεριά είναι τα βάσανα μιας ζωής, και εδώ προφανώς ο Απόστολος Παύλος βάζει τα δικά του βάσανα που δεν πιάνονται σε κανένα μυαλό, γιατί όλη η ζωή του κίνησε μέσα σε βασανιστήρια, σε διωγμούς, σε ύβρις, σε ταλαιπωρίες, σε ξενύχτια, σε γύμνες, σε πίνες και ό,τι έχει μια ζωή σε καθημερινή βάση όμως. Αφού τα μαζεύει όλα αυτά, τα βάζει στη ζυγαριά και την μεριά βάζει την δόξα, λέει, που θα μας αποκαλύψει ο Θεός όταν πάμε στην άλλη ζωή. Και λέει, σε καμιά περίπτωση αυτά τα παθήματα που περνάει ένας άνθρωπος σαν τον Απόστολο Παύλο στη ζωή δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο στην άλλη ζωή. Δεν έχουν καμιά απολύτως καμιά αξία, ώστε να πούμε τόσο λίγο σε σχέση με την αξία της άλλης ζωής έχουν τα βάσανα αυτής της ζωής. Δεν τα πιάνει το μυαλό μας. Αλλά λέει εδώ, το μυαλό μου μετά από όσα έχω περάσει με πείθει ότι δεν θα βρω βασανιστήρια, όχι μια ζωής, όχι δύο ζωές, όχι εκατομμύρια ζωές να περάσω,
που μόνο τα βασανιστήρια να ζυγηθούν με τη δόξα που περιμένει και θα φανερώσει ο Θεός τα παιδιά του στην άλλη ζωή. Το Αποστόλου Παύλου είναι αυτά που είναι η ζωή του. Και προσθέτει «Η γάρα από καραδοκία της κτήσεως», από καραδοκία είναι η ανυπέρβλητη, η άπιαστη στη λογική του ανθρώπου, από καραδοκία, επιθυμία. Λέει «Η επιθυμία υπερβολική σε το μεγαλύτερο βαθμό που αισθάνεται όχι ο άνθρωπος, παρακαλώ, όχι ο άνθρωπος, ο λογικός, η άψυχη κτήση, η άψυχη κτήση». Το γνέψιμο λέει ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος δίνει αισθήσεις στη φύση, πέτρες, βουνά, λαγκάδια, βροχή, καταιγίδες που λέει και το ψαρτήρι μέσα, ενείται αυτόν, ουρανή τον ουρανό, βροχές, καταιγίδες, δράκοντες, όλα τα λέει. Λέει η σφοδρή, πολύ σφοδρή, η ανεπανάληπτη στη λογική του ανθρώπου επιθυμία της κτήσεως, της άψυχης, να δει την ημέρα που θα κατέβει ο Κύριος, δίνει μάτια, δίνει αισθήσεις, δίνει επιθυμίες στη κτήση. Και αυτή περιμένει, λέει, την επιθυμία, την ημέρα εκείνη που θα κάνει την αποκατάσταση των πάντων, χωρίς να υπάρχει κακό και μόνο δόξα θα υπάρχει. Αυτή είναι επιθυμία, σε άπιαστο βαθμό την έχει και η άψυχη κτήσης, το διαβάζω. Η αποκαλαδοκία λοιπόν είναι η φοβερή, η άπιαστη, η αμέτρητη, η άπειρη επιθυμία που έχει η κτήση η άψυχη. Για να δει, λέει, την ημέρα που θα αποκαλυφθεί, προσέξτε το αυτό, η δόξα των παιδιών του Θεού. Η δόξα των παιδιών του Θεού. Δηλαδή το σύμπαν ολόκληρο το άψυχο περιμένει να δει τη δόξα των παιδιών του Θεού, των χριστιανών. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Και μόνο τα λογικά όντα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διακρίνονται από μια υπερβολική αναισθησία και δεν νοιάζονται για το έσχατο πρόβλημα της ζωής τους που είναι ο θάνατος που οδηγεί στη θέα των παιδιών του Θεού. Δυστυχώς μόνο οι άνθρωποι παρουσιάζουν το φαινόμενο να είναι, όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αναίσθητοι μπροστά στη μεγάλη ευεργεσία που περιμένει τα τέκνα του Θεού. Ενώ λέει ο Απόστολος Παύλος, η κτήση, η άψυχη, χωρίς λογική, χωρίς αισθήματα, περιμένει να δει τη δόξα του Θεού. Το ξαναδιαβάζω, γιατί είναι γεμάτο ομορφιά. Λογίζομαι, φέρνω στη λογική μου, ότι τα παθήματα αυτής της ζωής, όποια κι αν είναι, του Ιώβ να είναι, του Αποστόλου Παύλου να είναι, δεν συγκρίνονται ούτε στο ελάχιστο με τη μέλουσα δόξα που πρόκειται να φανερωθεί μπροστά στα παιδιά του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η δόξα την περιμένουν με μεγάλη επιθυμία τα άψυχα όντα, οι άψυχοι κτήσεις, η μη λογική, για να τη δει, γιατί και αυτή θα αλλάξει. Και η άψυχη κτήση θα αλλάξει την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της αποκαταστάσεως των πάντων. Από υλική θα γίνει πνευματική. Γιατί δεν χρειάζεται τα υλικά τότε, πνευματικός ο άνδρος, πνευματική κτήση θα γίνει. Έτσι είναι. Προχωράω. Και λέει παρακάτω, τη γάρ ματαιότητη η κτήση συμπετάγει. Ούχ ακούσα. Λέει η άψυχη κτήση, στην οποία περπατάμε, αναπνέουμε και ζούμε, υποτάχθηκε στη ματαιότητα. Που σημαίνει ότι κάποτε δεν ήταν υποταγμένη. Λέει τη γάρ ματαιότητη, γιατί στη ματαιότητα
υποτάχθηκε η άψυχη κτήσης. Και επομένως, αφού δεν είχε υποταχθεί η άψυχη κτήση στη ματαιότητα και αυτή περιμένει την ημέρα των τέκνων της δόξης, των τέκνων του Θεού, ώστε και αυτή μαζί με τα τέκνα του Θεού να χαίρεται πνευματικά τη δόξα του Θεού. Και λέει, υποτάχθηκε ουχ εκούσα, όχι με τη θέλησή της. Ξαναλέω, προσέξτε το, η κτήση είναι άψυχη και όμως υποτάχθηκε, λέει, σε αυτό που δεν ήθελε, χωρίς να το θέλει, ουχ εκούσα η άψυχη κτήση, όχι με τη θέλησή της. Προσέξτε, εδώ λέει, δεν ήθελε και το άψυχο ακόμα να υποταχθεί εκεί που είμαστε υποταγμένοι εμείς στο κακό και στην αμαρτία. Γι' αυτό και λέει και ο Όμηρος φωνάζει 1000 χρόνια πριν Χριστού περίπου, άχθος αρούρης ο άνθρωπος, βάρος της γης. Για τον άνθρωπο λέει μόνο βάρος της γης, τόσα άλλα που έχει δεν το λέει ο Όμηρος, μόνο για τον άνθρωπο, για τον κακό άνθρωπο. Για τον άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Θεό, που δεν έχει προορισμό κανένα απολύτως. Και συνεχίζω. Ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς. Περιμένει λοιπόν, και το δικαιολογεί γιατί περιμένει η άψυχη κτήση, την ημέρα της δόξας των τέκνων του Θεού. Γιατί λέει, ελευθερωθήσετε, θα απελευθερωθεί και έχει αυτή δεσμά, αυτό δεν λέει, σημαίνει ότι είναι σκλάβα τώρα και είναι πράγματι σκλάβα στον κακό. Ελευθερωθήσετε, του λέει εδώ πέρα ξεκάθαρα, από τις δουλείας της φθοράς, από την σκλαβιά, δουλεία, στην οποία είναι της φθοράς που είναι αποταγμένη. Και αυτή φθήρεται. Δεν φθήρεται η γη. Τι κάνει? Ό,τι έχει πάνω έχει υποταχθεί στον νόμο της φθοράς. Στον νόμο της φθοράς. Η μέρα εκείνη λοιπόν η μεγάλη θα απαλλάξει και την κτήση την άψυχη από τη φθορά. Τώρα είμαστε όλοι υποταγμένοι στη φθορά. Γιατί λίγο πολύ έχουμε μερίδιο στο κακό το οποίο κάνουμε λίγο πολύ όλοι μας, είτε διανοητικά είτε χειρονακτικά με το σώμα μας. Ώστε λοιπόν περιμένει μεγάλη επιθυμία να ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και τι να γίνει, ώστε να ζήσει και αυτή η άψυχη κτήση, η άψυχη στην ελευθερία, να ζήσει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, της δόξης, στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος, εμείς τα ακούμε, παραλογιζόμαστε και λέμε, μα η κτήση περιμένει τη δική μας αποκατάσταση μέσα στη δόξα του Θεού, να συνδοξάζεται και αυτή και να χαίρεται μαζί μας, αυτό λέει. Ο έχων ότα ακούει να ακούει εδώ. Ο έχων οφθαλμούς βλεπέτο, ας βλέπει. Περιμένει, λέει εδώ, όχι μόνο δόξα τον τέκνο του Θεού, αλλά και της κτήσεως την οποία έχει υποταχθεί. Να μνημονεύσω, αδερφιά μου, εκείνο το ωραίο που το πει αρκετές φορές, γιατί μου είχε μπει στην ψυχή. Γέροντα, ρωτάει τον Άγιο Παΐσιο όταν ήταν ζωή. Ο αδερφός μας που ζει και γυρίζει τις πόλεις που τον καλούνε, Ρακοβαλής, καθηγητής φυσικής, που κουβαλούσε τον γέροντα μετά τη μετανιά του, από άπιστος έγινε πιστός μέσα στο Αγίου Παϊσίου. Πέστε μου πώς είναι ο Θεός. Δεν μιλάει ο γέροντας, δευτερόλεπτα προσευχής, τον κάνουν τον Ρακοβαλή να βλέπει
τη κτήση ολόκληρη, περίεργο πράγμα, εμείς δεν το κατανοούμε, εκείνος το έζησε, για δευτερόλεπτα ένιωσα, λέει, είδα να χαϊδεύει, όταν το ρώτησα πώς είναι ο Θεός, να χαϊδεύει, λέει, τη χάρη του Θεού ολόκληρη τη κτήση, να τη χαϊδεύει. Τη χάιδευε η δόξα του Θεού και χαιρόταν μαζί και το τέκνο του. Συμμετείχε δηλαδή σε αυτή τη χάρη, συμμετέχει και τώρα στη χάρη του Θεού. Αλλά όχι όπως όταν γίνει αλλαγή να συμμετέχει ολόκληρη κτήση στη δόξα του Θεού. Γιατί μιλάει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται για να αποκαταστήσει τα πάντα. Δηλαδή τα πάντα εννοεί και ήδη που είναι η κτήση η άψυχη και τον άνθρωπο που είναι λογικός, πνευματικό και ψυχικό μαζί μου. Και λέει τώρα, εδώ στηρίζονται ό,τι κακά βλέπουμε με τα μάτια μας και ζούμε τρομακτικά στη γη. Λέει, είναι πεταγμένη, πού είναι πεταγμένη η κτήση? Στο νόμο της φθοράς. Υποταγμένη στο νόμο της φθοράς. Η κτήση, γη και ουρανός. Γίγε ο ουρανός. Και το λέει με το εξής τρόπο τώρα εδώ πέρα. Είδαμε γαρ, γιατί ξέρουμε καλά, ότι πάσα εκτίσεις, το πάσα σημαίνει δεν εξαιρείται τίποτα από εκείνα που δημιούργησε ο Θεός. Είτε είναι στη γη υλικά, είτε στον ουρανό υλικά. Όλοι οι κτήσεις λοιπόν, οι άψυχοι, οι υλικοί και εμείς οι άνθρωποι που κουβαλάμε την ύλη επάνω μας, το σώμα ολόκληρη στενάζει. Είναι, μήπως λέει, κάνει λάθος, στενάζει ολόκληρη κτήση. Ολόκληρη. Βογκάει η κτήση, βογκάει. Όπου και να κάνεις ακούσια και στον άνθρωπο όχ και βαχ και, ακούς, και βλέπεις δάκρυα και πόνο και αναστεναγμούς. Και δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση των βογκητών και των αστεναγμών, αλλά και η άψυχη κτήση. Στενάζει και βάζει και συνοδύνει. Και συνοδύνει. Παίρνει μέρος και αυτή στην οδύνη που περνάει ο άνθρωπος. Στον πόνο. Στενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Μέχρι τώρα που είμαστε εμείς εδώ. Αλλά στενάζει. Μήπως όταν αναστενάζει η γη δεν κουνιέται και δεν τρέμουμε από τον στεναγμό τους, από τον εγκέλαδο, όταν γίνεται σεισμός δεν πετάγονται όλοι έξω από τρόμο και φόβο? Στενάζει σημαίνει αυτό, ότι κουνιέται στα θεμέλια της αλλά όχι γερά, για να μας ξυπνήσει από τον ύπνο και το ροκαλιτό που έχουμε σαν τον Ιωνά. Και δεν χαμπαρίζουμε, γιατί ήρθαμε, τι θα κάνουμε, λύσαμε το τελευταίο πρόβλημα, το φωνάζω, το τελευταίο πρόβλημα είναι ο θάνατος, το λύσαμε. Ξεκινάμε από νέοι ή κάποια στιγμή ζωή μας, καταλαβαίνουμε και λέμε, μπα μου τελείωσε η ζωή, από εκεί και πέρα τι κάνω. Εκεί φωνάζει και η κτήση. Σου λέει ξύπνα, στενάζει και συνοδύνει. Πονάει μαζί μας μέχρι τώρα. Ου μόνον δε, και δεν αναστενάζει μόνο, αλλά και αυτή η την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, λέει όχι μόνο εκτίση, αλλά λέει και εμείς οι ίδιοι, που έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο από το Άγιο Πνεύμα, από αρχή σημαίνει μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα ό,τι καλύτερο. Το καλύτερο που μας έχει δώσει ποιο είναι? Το μυαλό και τα μάτια. Πες το δυνατά χωρίς. Η μνήμη και το μυαλό και τα μάτια. Μας έχει χαρίσει Πνεύμα Αγιοσύνης για να γίνουμε Άγιοι. Για να γίνουμε Άγιοι. Παραπάνω από εκείνο θέλει και μας τη συμπόρευση με την προσπάθεια μαζί. Συμπόρευση και προσπάθεια μαζί. Το φωνάζει. Δεν αναστενάζει μόνο, αλλά και εμείς οι ίδιοι.
Αν και απολαμβάνουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος σαν άλλον αραβώνα, όταν βαπτιστήκαμε, είπε ο παπάς, λάβε πνεύμα Άγιο στον καθένα μας στην κολυβήθρα μέσα και πήρε πνεύμα Άγιο, το οποίο έχουμε για να αγιαζόμαστε και άγγελο μαζί. Και λέει, και εμείς που λάβαμε, λέει, στην κολυβήθρα το Άγιο Πνεύμα σαν αραβώνα, σαν δαχτυλίδι για το γάμο στη Βασιλεία του Θεού, στο μεγάλο δείπνο του, που είναι η Ανάσταση και το τραπέζι το μεγάλο. Και εμείς οι ίδιοι, λέει, τι κάνουμε, στενάζουμε και περιμένουμε, απεκδεχόμενοι, και εμείς στενάζουμε, απεκδεχόμενοι, περιμένοντας με μεγάλη επιθυμία, όσοι το καταλαβαίνουμε, και ενώ εμάς εδώ που το καταλαβαίνουμε, απ' έξω το καταλαβαίνουμε, απεκδεχόμενοι την απολύτρωση του σώματός μας. Και αυτό θα απαλλαγεί από τη φθορά. Γιατί θα γίνει αθάνατο. Ή Θεού δεν είμαστε. Τα παιδιά μοιάζουν από τον πατέρα που τα έφερε στη γη. Ο πατέρας μας είναι ο Θεός, είναι αθάνατος. Η ώρα που έρχεται η μεγάλη, όποια και αν είναι αυτή, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είμαστε, ή με τη δευτέρα παρουσία την αποκατάσταση, λέει, πώς θα γίνουν οι γέροντα αυτά που λέτε, και απαντάει ο γέροντας, λέει, γιατί θες να μάθεις πότε θα γίνουν. Τώρα εσύ τι κάνεις, εξομολογείσαι, κοινωνάς, παίρνει μέρος στο τραπέζι το μεγάλο που έχει εκκλησία, ώστε να είσαι παιδί του Θεού και να περιμένεις την ημέρα εκείνη τη μεγάλη, να δεις όλη αυτή την αλλαγή που θα γίνει στον κόσμο. Περιμένεις πότε θα γίνουν αυτά που λέω. Αν σου τύχει το βράδυ θάνατος, τι απαντήσεις. Εκείνο το θέμα το μεγάλο. Και λέει λοιπόν εδώ, ξαναφωνάζω, ξαναλέω, είδαμε γάρ ότι πάσα η κτήσης στενάζει και συμπονάει με μας, συνοδύνει, μέχρι τώρα. Και όχι μόνο αναστενάζει και συμπονάει, αλλά και εμείς οι ίδιοι μαζί με την κτήση, έτσι εδώ πέρα, που έχουμε πάρει τον αραβώνα του Αγίου Πνεύματος μέσω του βαπτίσματος και είμαστε ευαγιασμένοι και πρέπει το γάμο να μπούμε στους γάμους του Κυρίου, τον νυφώνα σου βλέπω, λέει, εδώ εννοείται αυτό, εν εαυτής στενάζομεν και εμείς αναστενάζουμε. Υιοθεσία αναπεκδεχόμενη, περιμένοντας την υιοθεσία του πατέρα μας. Να γίνουμε πραγματικά αδέρφια του Κυρίου. Πάτερ ημών, πατέρας μας. Αφού ο Κύριος είναι γιος του και εμείς παιδιά του, του Θεού είμαστε, αλλά είμαστε αδέρφια μεταξύ μας με τον Κύριο. Συνεχίζουμε. Απεκδεχόμενοι την απολύτρωση του σώματος ημών. Περιμένουμε να λυθεί από τα δεσμά του κακού και της φθοράς, της φθοράς που οδηγεί στο θάνατο το σώμα μας, και να μην γίνεται γέρικο, θα είναι πάντα νέο, λέει κάπου ο Άγιος Παΐσιος. Είδα, λέει, εν ώρα προσευχής, αναφέρει ένα πρόσωπο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, και το οποίο είχε φύγει από τον κόσμο, την ψυχή του είδα, λέει. Και λέει γέροντα, πώς το είδατε, και αναφέρει εδώ μέσα, σε ηλικία 9 ετών, αναφέρει, και σε εμφάνιση αγγελική, πνευματική, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτή την αποκατάσταση θα έχουμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν λέει, αφού τέτοια δόξα περιμένει, βάλει τη δόξα δίπλα στα παθήματα και στα βασανιστήρια τα ανθρώπινα. Πόσο είναι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δίνει και μια άλλη απάντηση πάνω σε αυτό και λέει το εξής, ότι το γάρ παραφτήκα της λήψεως, το γάρ παραφτήκα της λήψεως, μιλήσαμε για βασανιστήρια μια ζωής. Το Αποστόλου Παύλου μια ζωή κύλησε. Στα αίματα, στα σταυρό, στα βασανιστήρια, ό,τι θέλετε πες, σε βρυσίδια. Και όλη αυτή τη ζωή που κύλησε μέσα στα βασανιστήρια, τη σκιαγραφή, τη ζωγραφή, και λέει,
Εγώ την κατάλαβα σαν μία στιγμή θλίψεως που έγινε άφατος. Παραφθήκα σημαίνει αυτόματη θλίψη που περνάει. Εμείς βέβαια δεν νιώθουμε το αυτόματο εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Εμείς την νιώθουμε τη θλίψη και όταν είμαστε μόνοι μας την καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο άμα απουσιάζει ο Θεός. Ενώ ο Θεός παρόν έχουμε τη δύναμη και να αντιμετωπίσουμε. Λέει το γάρ παραφτήκα της θλίψεως, η στιγμή θλίψης δεν αξίζει ώστε τόσο όσο διώξει το Θεό, το αναφέρει αλλού. Και για να τελειώνω, σωζόμαστε λέει ο Απόστολος Παύλος και φτάνουμε σε αυτό το τέλος που μας περιέγραψε προηγουμένως, έχοντας ελπίδα ότι μας περιμένει ο Θεός. Τι ελπίδη εσώθημε, βασισμένη πάνω στην ελπίδα της Αναστάσεως του σώματός μας, σε αυτήν επάνω στηριζόμαστε και σωζόμαστε. Η ελπίδα αυτή λέει, που σας λέγω τώρα ότι θα γίνει αποκατάσταση των πάντων, η ελπίδα αυτή ισχύει όσο ισχύει η ζωή μας. Μετά τερματίζει η ελπίδα, τερματίζει και η πίστη στην ελπίδα. Δεν μας χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Λέει ο Άγιος Γέροντας ο Τσαλίκης, όταν ρωτήθηκε, Γέροντα μας λέτε, τι είναι η ελπίδα. Η ελπίδα λέει είναι εκείνο που γνωρίζετε. Να ελπίζεις ότι ο Κύριος θα αποκαταστήσει τα πάντα αφού τα αναστήσει. Αλλά εγώ όμως, συμπληρώνει, δεν ελπίζω γιατί τα βλέπω. Άμα βλέπω ότι είναι μπροστά μου ο αδελφός μου, δεν περιμένω να έρθει το εξωτερικό, τον βλέπω να μπροστά μου. Δεν ελπίζω κάτι να έρθει να τον δω. Άμα τον βλέπω λέω να τον, χωρίς να ελπίζω. Και εκείνος που ζει και βλέπει αγγέλους, που βλέπει αγίους, που ανεβαίνει στον παράδεισο σαν Άγιο Ιάκωβο το Τσαλίκι, πώς θα πει θα ανέβω να τα περιμένω να γίνουν αφού τα ζει. Τα ζει. Και επομένως, λέει εσείς λέει που δεν τα βλέπετε και πιστεύετε, είστε σε καλύτερη μοίρα από μένα που τα βλέπω. Γιατί έχετε την επιμονή, υπομονή ώστε να περιμένετε να τα δείτε, που δεν τα ακούω. Και λέει λοιπόν τώρα ότι είμαστε σωσμένοι, βασισμένοι εμείς οι πιστοί, στην ελπίδα. Γι' αυτό λέγει, πρέπει και τελειώνω, επειδή η κτήση, το τονίζω, η κτήση, με στην οποία είμαστε κι εμείς, επειδή η κτήση, η άψυχη, η λογική, υποφέρει και πάσχει δεινά στον κόσμο αυτό και περιμένει τη λύτρωσή της με την εμφάνιση του Κυρίου μέσα στη δόξα του και της αλλαγής της στήσεως, και μόνοι μας δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί μόνοι μας. Το χωνέψουμε για το πράγμα. Αναφέραμε προηγουμένως, αραβωνιαστήκαμε την ώρα που βαπτιστήκαμε και αραβωνιαστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα, ότι εμείς ο καθένας μας, η ψυχή του καθενός μας δηλαδή, που είναι η νύφη του Χριστού, ότι θα νυφευτεί τη Βασιλεία του Θεού που είναι ο Κύριος ο ίδιος. Επειδή λοιπόν αυτό συνέβη και δεν είμαστε μόνοι μας, ώστε να φωνάζουμε και να λέμε Κύριε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, γιατί χωρίς εμού ουδύνατε, ουδύναστε, ποιν ουδέν. Το λέει αλλιώς όμως ο Θεός Παύλος. Αυτό, χωρίς εμένα
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αλλά θα κάνετε, γιατί χρειάζεται να κάνετε, και θα είμαι και εγώ παρόν. Και το λέει εδώ πέρα αλλιώς. Και το λέει, ως αυτός δε και το πνεύμα, με κεφαλαίο γράμμα το πνεύμα, το Άγιον, το ίδιο δε και το Άγιο Πνεύμα, εμείς έχουμε χρέος να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε τον κόσμο. Μέσα είμαστε κι εμείς. Σε αυτό Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν είμαστε μόνοι μας. Καθόλου μόνοι μας δεν είμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε να φτάσουμε σε αυτή τη δόξα που αναφέραμε προηγουμένως. Ποιος άλλος είναι? Το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται, παίρνει μέρος μαζί μας, καταλαβαίνει τα δικά μας βασανιστήρια. Πριν τα υποστούμε, είναι μαζί μας και σηκώνει βάρος το Πνεύμα του Άγιου. Πώς Παύλος, επαναλαμβάνω, ολόκληρη τη ζωή, πόσο είσαι μετά από την εκλογή που του έκανε ο Κύριος, ήταν 25, έφτασε η ηλικία 75 ετών, 80, δεν θυμάμαι, βέβαια τα υπόλοιπα χρόνια. Όλα μες στον πόνο, όλα μες στο αίμα, στις φυλακές. Και είναι το δυνατόν ένας άνθρωπος να περάσει τέτοια βασανιστήρια χωρίς να έχει Πνεύμα Άγιον, αργό, αδύνατο, αδύνατο. Γι' αυτό λέει, το Πνεύμα το Άγιον συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Καταλαβαίνει καλά τις αδυναμίες μας, τις ασθενείες μας και βοηθάει. Και συνεχίζω και τελειώνω. Το γάρ, τι προσευχόμεθα, ακόμη λέει και εκείνο που θα στηθούμε στην προσευχή και θα πούμε δώσε μου αυτό, αυτό πριν το ζητήσεις στο κεφάλι εδώ στο μυαλό του Πνεύματος του Άγιου. Πριν το ζητήσεις, αρκεί να είναι αυτό που πρέπει να ζητήσεις. Το λέει εδώ καθαρά, αυτό λέει, ως αυτός και το Πνεύμα το Άγιον συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, καταλαβαίνει και παίρνει μέρος μαζί μας τι ασθένεια έχουμε και τι χρειάζεται για μας. Είναι καθαρά πράγματα αυτά. Και το καταλαβαίνει καλά, πολύ καλά, και λέει, προσέξτε, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αφού το καταλαβαίνει καλά, υπέρ εν τη χάνη, υπέρ εν τη χάνη. Αν εμείς με την προσευχή εν τη χάνουμε, δηλαδή σημαίνει, εν τη χάνω σημαίνει συναντάμε με την προσευχή το Θεό, εν τη χάνω, συναντάω προσευχόμενο στο Θεό. Αυτό κάνουμε εμείς. Γιατί το εντυχάνουμε με την προσοχή μας, συναντάμε τον Θεό, για να του πούμε τα αιτήματά μας, τα σχετιζόμενα με τη σωτηρία μας, τη συνδύψη μας, συγγνώμη για τα παραπτώματά μας, υπομονή στα βάσανά μας και αρρωγή για να ξεπηδήσουμε τα εμπόδια μας. Όλα αυτά τα γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα. Αν εμείς εντυχάνουμε, προσευχόμαστε και του ζητάμε να απαλλαχθούμε, το Άγιο Πνεύμα υπέρ την κάνει. Κάνει πολλά απείρως περισσότερα, περισσότερη προσευχή. Το εντυχάνω σημαίνει προσεύχουμε. Υπέρ την κάνει σημαίνει κάνει παραπάνω άπειρη προσευχή για μας προσωπικά, για αυτά που του ζητάμε. Υπέρ την κάνει, επειδή μιλάει για βασανιστήρια, μιλάει για ό,τι αναφέραμε προηγουμένως και έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά του, λέει, μάθετε το. Πριν από εσάς, μαζί σας είναι το Πνεύμα το Άγιο, προσεύχεται μαζί σας και υπέρ προσεύχεται, υπέρ εν τη χάνει. Υπέρ εν τη χάνει τες ασθενείες ημών. Για ό,τι ασθένεια έχουμε. Ό,τι. Πνευματική, ψυχική, υλική. Το Άγιο Πνεύμα είναι μπροστά από μας. Δεν είπε ο Κύριος. Θα το πω να το καταλάβουμε. Πριν φύγεις, μα τα είπε. Σας συμφέρει εγώ σαν άνθρωπος, να φύγω από τον κόσμο. Και συμπληρώνει το γιατί. Γιατί όταν εγώ φύγω, πέμψω ημίν το παράκλητο. Θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Τον παράκλητο που πήγαμε εκεί εμείς προχθές. Τον παράκλητο σας στείλω, λέει. Και ο παράκλητος θα κάνει αυτό που εσείς ζητάτε. Μαζί με εσάς όμως.
υπερεντυχάνει, το προσέξουμε, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το πω, το Πνεύμα το Άγιον υπερεντυχάνει τες ασθενείες ημών. Το ασθενείες δεν αναφέρεται μόνο στη σάρκα που κουβαλάμε και για ασθένειες, μυαλό, ψυχή, σε όλα αναφέρεται. Άρα λοιπόν, δεν βαδίζουμε μόνοι μας. Αρκεί αυτό να είναι στιτό εδώ μέσα και να μιλάμε. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μας αφήνει. Σας ερωτώ. Η Εκκλησία πέρασε 2.000 χρόνια μέσα στα αίματα, μέσα στην ακαταστασία την ανθρώπινη. Άμα διαβάζετε τα συναξάρια και δείτε βίους Αγίου, τότε με τις αιρέσεις οι αιρετικοί κάνανε τρέλες μέσα στην Εκκλησία. Κεφάλια κόβανε χριστιανών μέσα. Γινότανε του κόσμου το κακό μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία στέκει όρθια. Γιατί υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Αλλιώς, και όποιος επιχειρεί, είτε τότε επιχείρησε, είτε τώρα επιχειρεί, ή θα επιχειρεί στο μέλλον, να τα βάλει με την Εκκλησία, η Εκκλησία λέει κλειδονίζεται, Απόστολος Παύλος, κλειδονίζεται, κουνιάται στη θάλασσα επάνω, αλλά δεν καταποντίζεται. Η Εκκλησία πάντα νικά και είναι νικήτρια. Άλλωστε, στο πιδάλιο είναι ο Χριστός. Πάλι θυμάμαι τον πατέρα Ανανία, όταν είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ατολό και του είπε, πέρας τους Έλληνες, για μας τώρα, σύγχρονη Ελλάδα, πέρας τους Έλληνες να μην ανησυχούν, γιατί στο τιμόνι είναι η Παναγία. Ανοίξτε το, βρείτε, στο έχω πει πολλές φορές. Το τάμπλε το δείτε. Το λέει και ο Άγιος Οικούμενος του Μουσείου. Πήγε το δει, λέει, μερικές μέρες πριν πεθάνει και τον έφερε ανάμεσα στα άλλα και αυτό. Όχι, δεν το είπα εκεί πέρα, λέει, λέει ο Άγιος, ο Πατήριος Αναγίας των Αθηνών, ότι ο Άγιος μας παρήγγειλε να μην ανησυχούμε. Στο τιμόνι είναι η Παναγία. Στα βάσανά μας έχουμε αυτόν που θα μας βγάλει. Μόνοι μας, όχι. Και επαναλαμβάνω, έχουμε, τελειώνω, Πνεύμα Άγιον. Είμαστε λαμπογιασμένοι με το Πνεύμα του Άγιου και υπερεντυχάνει, υπερεντυχάνει, το φωνάζω για να μας μείνει στο μυαλό, υπερεντυχάνει τες ασθενείες ημών. Σε ό,τι ασθένεια μας κατατρίχει και μας βασανίζει. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη να αντεπεξέλθουμε γύρω από οποιαδήποτε ασθένεια. Αμήν. Πέστε κάτι, θέλω, ρωτήστε κάτι, ό,τι θέλετε. Τελείωσα εγώ. Να ρωτήσω. Η βάπτιση που κάνουμε τώρα εμείς και η βάπτιση του Ιωάννη του Προδρόμου είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι? Το ίδιο πράγμα. Που εορτάζουμε? Όχι. Α, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί την έκανε τότε? Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί την έκανε τότε αυτό? Ο Κύριος είχε αμαρτίες. Όχι. Εντάξει. Συνεπώς δεν βαπτίστηκε για να σβήσουν αμαρτίες από πάνω, ήταν αμάρτητος. Πρώτον, μόνο εκεί και άλλη μια φορά έχουν παρουσία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, παρουσία Αγίας Τριάδος. Ο πατέρας λέει, ο Υιός μου αγαπητός, ενώ Ευδόκησα. Ο Υιός είναι παρόν και το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει σαν περιστέρι, λέει. Το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Άρα γίνεται αποκάλυψη Αγίας Τριάδος. Βλέπει ο κόσμος πια, αυτό μας μαρτύρει η Γραφή, ότι στο γεγονός εκείνο μέσα εμφανίζεται Αγία Τριάδα. Άρα έχουμε Αγία Τριάδα στην οποία πιστεύουμε. Το κατάλαβες εκείνο? Ναι. Δεύτερον, τρίτον, για να αφήσει σε εμάς αυτό που άφησε στον Άγιο Νικόδημο τον βουλευτή, της τότε εποχής, τον επισκέφτηκε νύχτα ένας βουλευτής, αλλά φοβητσιάρισα και εμένα. Νύχτα τον επισκέφτηκε γιατί φοβόταν να λέει τους γραμματείς και φαρισαίους μην τον κάνουν αποσυνάγωγο. Του πούνε φύγε από εδώ,
γιατί πας με το Ιησού Χριστό, τον Ναζωραίο. Το φοβότανε αυτό. Λοιπόν, εκεί του είπε και του ρώτησε τι να κάνω για να πάω στη Βασιλεία του Θεού και το απαντάει ο Κύριος. Πρέπει, όχι, εάν κανείς δεν αναγεννηθεί μέσω ύδατος και πνεύματος, μέσω του νερού και του πνεύματος, Βασιλεία Θεού δεν βλέπει. Του καθαρά πράγματα. Εάν δεν αναγεννηθεί, σημαίνει, και του, εκεί δεν το κατάλαβε ο Άγιος Νικόδημος, ο βουλευτής, είναι Άγιος τώρα, και του λέει, πώς είναι δυνατόν να μπω στο νερό και να ξαναγίνω πάλι παιδί. Όχι, του λέει. Εκεί μιλάει ο Θεός, με τον τρόπο που του δείξε ο Κύριος, γιατί και πολλά άλλα θα του είπε, του μόνο αυτό. Αυτό έμεινε σε εμάς, για να ξέρουμε ότι πρέπει να περάσουμε από το αγιασμένο, από το Άγιο Πνεύμα νερό και να βαπτιστούμε. Γι' αυτό το λόγο βαπτιστήκε. Αλλά ο Ιωάννης που τους βάφτιζε, για ποιο λόγο τους βάφτιζε, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Δεν σου είπα όχι μόνο παιδί μου, όχι. Για ποιο λόγο τους βάφτιζε, για ποιο λόγο τους βάφτιζε τότε. Τότε πριν, ναι. Άκουσε να δεις. Βάπτιζε ο Άγιος και το λέει καθαρά εκεί πέρα, ότι δεν βάπτιζε γιατί συγχωρούνται τις αμαρτίες, αλλά ομολογούσαν τις αμαρτίες τους, ώστε όταν έρθει Χριστός να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Το κατάλαβες και το πράγμα σου λέει τώρα. Ναι, γι' αυτό το λόγο γινόταν το πράγμα. Όχι εις άφεση αμαρτίων. Αυτό έγινε με το βάσμα μετά. Αλλά προτύπως έγινε, πώς θα σου πω, ένα άλλο παράδειγμα. Ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά και εκεί είδε μία βάτο να φλέγεται κυριολεκτικά από φωτιά και να μην καίγεται. Και λένε, ποια είναι η βάτος, είπαν οι πατέρες, τι θέλει να πει με τη βάτο ο Θεός, ο Κύριος, τι θέλει να πει, ότι η βάτος είναι η Παναγία. Δέχθηκε ολόκληρη φωτιά μια θεότητα, το δεύτερο πρόσωπο σε Αγία Τριάδος μέσα του. Φως λέει, είναι και φωτιά ο Κύριος, τι είναι. Λέει, ο Θεός είναι, το λέει η Εγγραφή, ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων. Συνεπώς, μπήκε η θεότητα, η φωτιά που κατακαίει και δεν κάνει και η Παναγία. Αυτό συμβόλαιο είναι βάτος. Και εδώ σύμβολο. Μπαίνει ο Κύριος στο νερό συμβολικά και δείχνει, ό,τι κάνω εγώ θα κάνετε και εσείς. Γιατί κατέβηκε το πνεύμα για σε μένα, θα κατέβει και εσάς το ίδιο πνεύμα. Θα σκαθαρίσει κάθε αμαρτία. Το κατάλαβες καλά. Αυτά είναι, προτυπώσεις. Όποιος δεν ξέρει Παλαιά Διαθήκη ορισμένα βασικά Παλαιά Διαθήκη, δεν θα καταλάβει ποτέ πολλά από εκείνα που έχει η Εκκλησία μας μέσα. Άλλος κανείς κάτι. Δεν ξέρω αν στο καλοκατάλαβες αυτό που σου είπα. Ναι, ότι η βάπτιση ήταν για να παράδειγμα για να ακολουθήσουμε εμείς. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός άφησε τα γνάρια του, ο Κύριος δηλαδή, τα ίχνη του λέει, είναι τη σύγχρεση αυτού ακολουθήσουμε. Για να τα ακολουθήσουμε εμείς από πίσω. Το κατάλαβες. Όχι γιατί είχε ανάγκη να συγχωρέσει άπαγε τη βλασφημία, καμιά αμαρτία του ο Κύριος, αλλά αμάρτητος. Του ο ίδιος είπε. Τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας. Και μπροστά έχει τους Εβραίους. Κανείς δεν είπε αμαρτωλός. Πώς το λέμε, ψυχοφαντία, ναι. Απλώς, αυτός Θεός, τέτοια του πάντα. Δεν το δεχόντουσαν γιατί βλέπω έναν άνθρωπο. Του σκανδάλιζε το ανθρώπινο σώμα. Που είχε Κύριος. Πώς είναι Θεός ολόκληρο που δεν χωράει πουθενά να χωράει σε ένα ανθρώπινο σώμα. Το χωράει το μυαλό σήμερα. Και σε αυτούς. Και αυτοί πέφτανε στο σφάλμα και λέγανε όχι, δεν είναι Θεός. Αυτό που κάνει χιλιάστε τώρα. Άμα θέλετε, βρείτε χιλιαστή, είναι Θεός ο Κύριος. Θα τον βουλώσετε το αμέσω. Η Εγγραφή φωνάζει ότι είναι Θεός ο ίδιος το λέει. Ο Κύριος το λέει. Ότι είμαι Θεός το λέει. Και αυτοί λένε έχουν την Εγγραφή μπροστά τους. Σημαίνει ότι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, βαπτισμένοι βεβαίως, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ακατάρτιστοι εντελώς.
Δεν διαβάζουν τίποτα. Μόνο που τα ξέρουν όλα. Τίποτα άλλο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ θα είμαστε, 6.30 ώρα. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Διευκόντων Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, πελέγεις τους όσους ονομάσαν. Η ώρα μας καλή. Τι γράφουμε. Ε. Τι να γράψουμε για τίτλο. Δεν αξίζουν τα παθήματα της παρούσης ζωής μπροστά στη δόξα των τέκνων του Θεού.